Εκδήλωση μνήμης και τιμής με αφορμή την συμπλήρωση 60 χρόνων από τον θάνατο των πρώτων θυμάτων της διακοινωτικής βίας και του πολέμου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ έξω από το Λίτρα Πάλας. Συνολικά 113 ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις και φορείς εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για επανένωση της Κύπρου σε μια δικοινωτική διζωνική ομοσπονδία. Παραμένουμε ενωμένοι για να μην αφήσουμε χώρο στον εθνικισμό και να αποτρέψουμε την πιθανότητα επανάληψης της βίας στην κοινή μας πατρίδα. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ένταση του κοινού μας αγώνα για να πετύχουμε επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση του τόπου. Στην εκδήλωση βρέθηκαν για άλλη μια φορά ο Μεχμέτ Γιλντιρίμ και ο Ανδρέας Ευσταθίου, όπου κατά την τουρκική εισβολή του 1974 ο Ελληνοκύπριος, τότε στρατιώτης Ανδρέας, βοήθησε τον Τουρκοκύπριο Μεχμέτ να προμηθευτεί γάλα για την νεογέννητη κόρη του. Για να με ευθαρρύνει να το πίνω ακριβώς αυτόν τον γάλα, μου έλεγε ότι πρέπει να το πιείς γιατί σου το έφερε ο Σούρμπαμπά μου, ο παπάς σου του γάλακτος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υποψήφιος για την Προεδρία Ανδρέας Μαυρογιάννης και βουλευτές.